Προσπάθησα πολύ να σε διαγράψω επίμονα. Προσπάθησα πολύ, όμως στάθηκε αδύνατο να κάνω την αρχή. Με τρεις λέξεις την αντέχω τη σιωπή. Σε πενθύμησα πολύ, είναι αδύνατο να φύγει. Πια η γεύση από το φιλί. Όλο τρέχω μακριά σου κι όλο ψάχνω επιστροφή. Σ' ένα σ' αγαπώ σπασμένο στη βροχή. Όμως μέσα μου μάλλον στέγνωσα. Μάλλον έδωσα όσα έδωσα. Ας με πόνεσες, ας μην ήδησα. Σήμερα έτσι απλά όπως ξύπνησα. Σε μετακίνησα. Νομίζω ότι ο λόγος πρέπει να περάσει κατευθείαν στην Κριτική Επιτροπή. Για μένα ήσασταν άψογοι. Θα ξεκινήσω από το δημιουργό αυτού του τραγουδιού, που είναι ο Γιώργος Θεοφάνους. Αφού έχεις προκαταβάλει το δημιουργό, για μένα ήσασταν άψογοι. Τώρα τι να πω εγώ. Πάντα λες ό,τι θέλεις, Γιώργο μου. Μ' αρέσει αυτό που είπες τώρα. Πάντα. Λοιπόν, όταν έγραψα αυτό το τραγούδι για το Σάκη, πολύ πρόσφατα, είναι το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε πριν ένα μήνα, οπότε αυτό γράφτηκε, ξέρω εγώ, τελευταίο εξάμηνο. Είχα στο μυαλό μου μόνο τη φωνή του Σάκη, τίποτα άλλο. Δεν το φαντάστηκα ποτέ σαν ντουέτο, ποτέ, δεν ξέρω, ποτέ με άλλουνου φωνή, τι να πω. Και συγκινήθηκα. Αλήθεια σας το λέω. Ευχαριστούμε. Η αλήθεια είναι ότι συγκινηθήκαμε κι εμείς. Ήταν πάρα πολύ όμορφη στιγμή. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέσα ευχαριστούμε που γράφετε ωραία τραγούδια. Ρούλα. Του Γιώργου Θεοφάνους Γιώργο, τα τραγούδια, όταν τα γράφει φαίνονται εύκολα, γιατί τα τραγουδάμε όλοι, γιατί αυτό σημαίνει και επιτυχία. Όμως θεωρώ ότι είναι δύσκολα κομμάτια. Είναι δύσκολα τραγούδια, ναι. Είναι δύσκολα κομμάτια. Και αυτό είναι ένα ιδιαίτερο κομμάτι. Πραγματικά το είπατε πάρα πολύ ωραία. Και θέλω να πω ότι και η σκηνική παρουσία ήταν εξαιρετική και απόψε. Με προσοχή εσύ ιδιαίτερη στη Μυριέλα και η Μυριέλα με ευαισθησία και ερωτισμό θα έλεγα προς εσένα. Αν και είναι καινούργιο το τραγούδι σου Γιώργο, τολμώ να πω ότι τα παιδιά το είπανε πολύ καλά. Πολύ. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Κρατερέ. Είμαι λιγάκι μπερδεμένος. Μάτα, εδώ είμαστε. Συγγνώμη. Είμαι λιγάκι μπερδεμένος. Υπήρχαν στιγμές που μου άρεσε πάρα πολύ. Υπήρχαν στιγμές που είχατε όλη αυτή τη σύνδεση που έχετε πάντα και που είναι πολύ ισχυρή, πολύ σημαντική, πολύ όμορφη, πολύ ωραία. Και υπήρχαν και στιγμές που ένιωθα σαν να μην ήσασταν μαζί κάπως. Δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος ακόμα για το πώς. Εννοείται ότι ό,τι λέμε πια, έτσι, αφού είναι πολύ ημιτελικός, το είπαμε και από την αρχή, μιλάμε πια για ερμηνείες. Δεν μιλάμε για όνομα Θεού, αν έχετε καλή φωνή. Γιατί έχω την αίσθηση ότι για κάποιον λόγο που εγώ προσωπικά δεν το καταλαβαίνω, είναι σαν να μην είμαι πολύ σαφή σήμερα.
το ότι είναι πολύ καλό. Την προηγούμενη φορά. Συγγνώμη. Δεν του συμβεί για την ερμηνεία του για το παλιό μου παλτό. Προηγουμένου. Ότι είσαστε πολύ καλοί, αυτό το έχουμε τελειώσει. Το έχουμε κλείσει το θέμα αυτό. Όχι, ενώ σαν ερμηνεία. Δηλαδή, για ερμηνεία, ρωτάω. Ναι, όχι. Για μένα δεν ήταν σαν την προηγούμενη φορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει και. Άρα για τον κρατερό, το ζευγάρι έχει βάλει τον πύχη πολύ ψηλά με το παλιό μου παλτό και περιμένει να ακούσει κάτι αντίστοιχο. Ναι. Ήρθα και με το μέρος σου, δηλαδή πια αυτό. Ναι, τι, βάλε ένα νούμερο πέσει κάτι, παραπάνω εκεί. Θα πέσει κάτι. Βάλε ένα βαθμό παραπάνω. Έχεις βάλει το βαθμό σου, κρατέρα. Όχι, δεν τον έχω βάλει, γι' αυτό εκεί πάει. Θα σου δώσω λίγο χρόνο να το βάλεις μέχρι το ζευγάρι μας να πάει στο Δημήτρη Ουγγαρέζο. Ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως, παρακαλώ. Ο Γιώργος, απορώ πως τα καταφέρνει όλα, γιατί έχει να κάνει και πρεμιέρα τώρα, έτσι δεν είναι, δεν έχεις? Έχω πρεμιέρα, ναι, την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Καραφώτη. Ωραία. Στο Little Life Club. Και θα πάει και η Μιριέλα, γι' αυτό το λέω. Θα πας Μιριέλα. Εννοείται ότι θα πάει, έτσι μου είπε. Θα προσπαθήσω να πάω. Θα τραγουδήσεις κιόλας εκεί. Κατάλαβες. Γι' αυτό το είπα. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε, καλή πρεμιέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Λίγο παραπάνω Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όταν κάνω αυτό που αγαπώ, δεν πιέζομαι καθόλου. Πάρα πολύ μου άρεσε και αυτό. Και κύριε Κατσούλη, θα προσπαθήσουμε να γίνουμε πολύ καλύτεροι. Για πάμε λοιπόν.